στον πολιτικό ζώο που σε μια ζωή έχω δει ότι έχει πάει προ τη δημοκρατική αριστερά του Κουβέλη. Ναι, γιατί. Ναι. Εγώ πάντα το όνειρό μου και όταν ήμουν στο Πασόκ, αλλά και αργότερα όταν είχα φύγει από αυτό, ήταν μια μεγάλη κεντροαριστερά. Δηλαδή πάντα οραματιζόμουν μια παράταξη πολυτασική που θα ξεκίναγε από τον νεοφιλελευθερισμό και θα έφτανε μέχρι τη λαϊκίστικη ή την υπαρκτή αριστερά. Ήθελα ένα τέτοιο πολυσυλλεκτικό κίνημα. Νομίζω ότι η φωνή, η ήπια φωνή του Κουβέλη, αλλά ταυτόχρονα και οι ανανοητικές δυνάμεις που υπάρχουν γύρω από αυτόν, μπορεί να δημιουργήσουν το σπέρμα για να δημιουργηθεί μια μεγάλη κεντροαριστερά. Εμένα μου κουβέντησε την αλήθεια, στο λόγο της φωνής μου αρέσει πάρα πολύ. Τον βλέπω, ας πούμε, επειδή ξέρω ένα του συνασπισμό, να παίρνει θέσεις οι οποίες είναι υγιείς. Πώς το εξηγήσω, δηλαδή, δεν είναι κομπλεξικός. Επειδή είμαι αριστερά, όχι αυτό, όχι εκείνο, γιατί αριστερά τι λέει μια ζωή. Όχι. Πέτρο μου, το βλέπω και επειδή τον ζω καθημερινά εγώ τον Κουβέλη, είναι άλλη πάστα και άλλη τόμφα πολιτικό. Ο Τσίπρας τι διαφορά έχει από τον Κουβέλη? Εγώ πιστεύω ότι μάχεται με λάθος κατεύθυνση. Δεν είναι... Σήμερα δεν χρειαζόμαστε πια το αντί. Σήμερα που η Ελλάδα περνάει αυτή τη μεγάλη κρίση, χρειαζόμαστε θέσεις. Όλοι ζούμε με την αγωνία αν τελικά θα πτωχεύσουμε ή όχι, τι είδους πτώχευση θα είναι αυτή. Αν θα έχουμε δραχμή, όλοι φοβούνται. Όλοι φοβούνται αυτοί κτλ. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στην περίοδο που χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις και όχι μόνο όχι.